Μάλιστα. Πάμε τα επόμενα λεπτά, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV να μιλήσουμε με Skype με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Ιωάννη Δελή. Κύριε Δελή, καλησπέρα σας από τα Γιάννενα. Καλησπέρα στα Γιάννενα. Καλησπέρα στην Ήπειρο. Λοιπόν, κύριε Δελή, να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται στο επίκεντρο τώρα των αριθμών, των μαύρων αριθμών του κορονοϊού. Τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη? Πού χάθηκε εντελώς ο έλεγχος? Ποιοι έχουν ευθύνες? Σήμερα ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ευθύνες, η κυβέρνηση έχει ευθύνες. Είπε, πέσαμε έξω με τη Θεσσαλονίκη. Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, αν και δεν ξέρω πόσο σημασία έχει τώρα να αναζητήσει κανείς ευθύνες παρά να αντιμετωπίσει αυτό που τώρα συμβαίνει και που είναι πολύ δύσκολο στην πόλη και στην περιοχή. Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς για τις ευθύνες, για τις αιτίες μάλλον της εκτόξευσης των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη, να σταθεί στον τρόπο με τον οποίο άνοιξε ο τουρισμός το προηγούμενο καλοκαίρι, ιδιαίτερα στα χερσαία σύνορα. Όλοι θυμόμαστε τι γινόταν. Ουσιαστικά δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, μετά από τις πιέσεις βεβαίως των μεγάλων ξενοδοχειακών πρακτόρων. Να σκεφτούμε το τι γινόταν και το τι εξακολουθεί να γίνεται σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, τα κρούσματα σε συσκευαστήρια, διαλογητήρια, στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, στην Έδεσα, στη Βέρεια, είναι γνωστά συγκεντρωμένα κρούσματα. Να σκεφτεί τι έγινε, στα γυροκομεία, ας μην το ξεχνάμε, να του ξεσπάσει. Να σκεφτεί βεβαίως και να συνυπολογίσει την απαράδεκτη κατάσταση των μέσων μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη. Μιλάω για την αστική συγκοινωνία, που πραγματικά είναι τραγική, είναι απαράδεκτη, είναι ένα από τα βασικά αίτια για την εκτόξευση των κρουσμάτων, και πιθανά θα μπορούσε να πει κανείς και για τις κλιματολογικές συνθήκες. Είναι κάτι που οι επιστήμονες μπορούν να το απαντήσουν. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά, και κυρίως όλα αυτά δηλαδή που αποτελούν τα περισσότερα από αυτά, μας οδηγούν στις ευθύνες της κυβέρνησης, είναι που οδήγησαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σε αυτήν την... Πώς είναι τώρα και η κατάσταση, κύριε Δελή? Πώς είναι η κατάσταση? Είπατε είναι πολύ πολύ δύσκολη. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Θα έλεγε κανείς ότι τα νοσοκομεία εδώ, το σύστημα υγείας, βρίσκεται στα όρια του κυριολεκτικά, αν δεν τα έχει ξεπεράσει. Αυτές είναι οι εικόνες. Σήμερα έγιναν κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, η υγειονομική, αλλά και άλλοι φορείς και άλλα σωματεία, όπως και στα Γιάννενα. Έτσι, έγιναν, διεκδίκησαν, ανέδειξαν το πρόβλημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή, πέρα από τα αίτια τα οποία τα συζητάμε, για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ναι, κύριε Δελή. Ναι. Θα χρειαστεί καταρχήν αυτό που όλοι λένε, θα χρειάζονται περισσότερες κλίνες στα νοσοκομεία. Όχι μεθ, και μεθ, αλλά και κανονικές κλίνες για την νοσηλεία. Αυτές οι κλίνες, ξέρετε, υπάρχουν δύο τρόποι για να βρεθούν. Από τη μια, δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή, επιτάσσοντας τον ιδιωτικό τομέα της υγείας και θέτοντας υπό δημόσιο έλεγχο όλες τις κλίνες του ιδιωτικού τομέα της υγείας που έχει αναπτυχθεί αρκετά στη χώρα μας, επιτάσσοντας όμως, όχι ενοικιάζοντας, όχι χρηματοδοτώντας τους, όχι επιδοτώντας τους για να χρησιμοποιηθούν από τον λαό που έχει ανάγκη. Εντάξει, όπως είπε και ο γραμματέας του κόμματος σήμερα στη Βουλή, δεν θα πάνθουν τίποτα αυτοί αν για μερικές εβδομάδες δεν βγάλουν τα κέρδη που έβγαζαν. Και το δεύτερο, να ξανανοίξουν τα νοσοκομεία που κλείσανε. Ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη κλείσανε δύο νοσοκομεία. Το ένα μάλιστα από αυτά είναι το κατεξοχήν νοσοκομείο για λοιμώδη νοσήματα, το Λοιμωδόν. Για όσους ξέρουν από τη Θεσσαλονίκη, έχει κλείσει. Αυτό είναι το πρώτο μέτρο. Το δεύτερο που θα χρειαστεί είναι βεβαίως προσωπικό, να γίνουν προσλήψεις, μόνιμες προσλήψεις. Να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι και βεβαίως αυτό που πια είναι, το λέει και η κοινή λογική, να γίνονται μαζικά τεστ στον πληθυσμό, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, εκεί όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση κόσμου, όπως είναι οι μαθητές, όπως είναι οι εργασιακοί χώροι. Αυτά πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση. Όσο δεν γίνονται αυτά, νομίζω ότι θα είμαστε στο έλεος κυριολεκτικά των συνεπειών αυτής της πανδημίας. Μάλιστα. Να δούμε τώρα τις οικονομικές διαστάσεις των πραγμάτων. Είμαστε σε ένα lockdown, αυστηροποιούνται τα μέτρα. Δεν ξέρω αν έχετε άποψη για το αν θα έπρεπε να γίνουν πιο αυστηρά τα μέτρα. Πάντως, οι οικονομικές συνέπειες ενός lockdown είναι τεράστιες και η στήριξη από την κυβέρνηση οπωσδήποτε είναι αυτή που είναι. Τι λέτε εσείς?
Κοιτάξτε, οι οικονομικές συνέπειες από το lockdown είναι λοφάνερες και αυταπόδεικτες. Δεν το συζητάμε αυτό. Σταματάει η οικονομική δραστηριότητα. Αυτοί όμως οι οποίοι πλήττονται και πλήττονται σε βαθμό πολύ μεγάλο είναι κυρίως οι εργαζόμενοι και οι μικροί μαγαζάτορες, οι αυταπασχολούμενοι. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, κάνουμε αυτή τη διάκριση γιατί η κυβέρνηση συνήθως χρησιμοποιεί τη λέξη οικονομία και τα άλλα κόμματα. Και τους συμπεριλαμβάνουν όλους. Όχι, υπάρχει η οικονομία των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, η οποία στενάζει, οι οποίοι ζούσαν έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο τμήμα από αυτούς στην ανεργία, δέχτηκαν ένα συντριπτικό χτύπημα τώρα από την καραντίνα και από τις συνέπειες της πανδημίας, και οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι εντάξει μειώθηκαν τα κέρδη τους. Βλέπουμε όμως ότι και πάλι. Δεν μας αφορά πολύ αυτό. Εδώ για τους μικρομεσαίους. Για τους εργαζόμενους, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που κάνουν αγώνα για να επιβιώσουν. Για τους μικρομεσαίους, λοιπόν, για τους εργαζόμενους, λέμε πολύ απλά. Αυτό είναι το αίτημα που διατυπώνουμε και διεκδικούμε και στο κίνημα και το έχουμε πει και στη Βουλή, ότι δεν θα πρέπει να μείνει ούτε μια οικογένεια, ούτε ένας άνθρωπος χωρίς εισόδημα, έτσι ώστε να περάσει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Δισεκατομμύρια κυκλοφορούν πάνω από τα κεφάλια μας. Υπάρχουν χρήματα, λέτε, για να στηριχθούν περισσότερο οι μικρομεσαίοι, οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν χρήματα σε αυτή τη φάση. Γιατί η κυβέρνηση λέει: έχω κάποια χρήματα λελογισμένα, νοικοκυρεμένα, τα κατανέμω στο χρόνο. Τι λέτε εσείς? Βεβαίως και υπάρχουν, είναι ζήτημα προτεραιοτήτων. Κάτι για μαξιλάρια ακούμε, τον 37 δις. Ακούμε για άλλα 30 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα χρήματα πού θα πάνε, σε ποιανού τσέπες θα μπουν? Ξέρουμε, η απάντηση είναι γνωστή. Στους ίδιους, εκεί που πηγαίναν πάντα, στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι βέβαια στα μικρομάγαζα και στους εργαζόμενους. Σε αυτούς το πολύ πολύ να δώσουμε ένα πεντακοσάρικο, και αυτό αν και πότε και όχι όλοι. Εδώ δεν παίρνουν επίδομα ανεργίας όλοι οι άνεργοι. Αυτά είναι λοιπόν αιτήματα. Έχει μια χαρά η κυβέρνηση, μπορεί να το κάνει, επιλέγει να μην το κάνει, όπως επιλέγει να μην ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως επιλέγει να κάθε μέρα να, να ζουν οι μαθητές της δευτεροβάθμιας αυτό το φιάσκο με την τηλεκπαίδευση. Είναι φιάσκο, λέτε, επειδή είστε και εκπαιδευτικός, έτσι, η δουλειά σας, το επάγγελμά σας είναι εκπαιδευτικός. Φιάσκο είναι, το λέει. Πείτε το μου για την εκπαίδευση. Το λέει η πραγματικότητα, είναι φιάσκο. Εδώ είχε τόσο καιρό να προετοιμαστεί το Υπουργείο, να ενισχύσει τις πλατφόρμες της τηλεκπαίδευσης, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, και δεν έκανε τίποτε απολύτως. Καθησύχαζε, όλα θα πάνε καλά και είμαστε έτοιμοι κτλ. Και εδώ και μέρες, από τότε που ξεκίνησε, βλέπουμε τα προβλήματα που έχει. Και βεβαίως να δώσει η κυβέρνηση, έχει υποχρέωση, ξέρετε, και συνταγματική, να δώσει σε όλες εκείνες τις οικογένειες, σε όλα εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα, ξέρετε. Δεν είναι αυτονόητο για όλους ότι έχουν ένα λάπτοπ και έναν υπολογιστή στο σπίτι τους. Σωστό. Να τους δώσει και αυτήν τη δυνατότητα και να τους δώσει και τη δυνατότητα να έχουν ένα γρήγορο ίντερνετ, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν διαφορετικά. Έτσι και αλλιώς το χάσμα το μεγάλο που έχουν αυτά τα παιδιά σε σχέση με τις μορφωτικές τους δυνατότητες θα διευρυνθεί ακόμα περισσότερο. Μερικές φορές όμως αυτό λειτουργεί ως κίνητρο, ευτυχώς. Αυτή η αδυναμία τεχνικών μέσων μερικές φορές λειτουργεί ως κίνητρο και κάποιοι άνθρωποι προκόβουν έτσι. Λειτουργεί καμιά φορά, αλλά καμιά φορά είναι τόσο κουστά τα εμπόδια. Έχετε δίκιο. Δεν μπορεί να τα υπερκεράσει κανείς. Έχετε δίκιο. Πριν σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς και για το πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθούν γεωπολιτικά τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή στην εποχή Biden που ξεκινάει. Τι λέτε? Νομίζω ότι οι σταθερές της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής δεν πρόκειται να αλλάξουν. Το παραδέχονται όλοι αυτό. Ναι, πιθανά να αλλάξει σε το ύφος, αλλά όμως τα βασικά χαρακτηριστικά δεν θα αλλάξει. Στην περιοχή μας, στη γειτονιά μας, εξελίσσεται ένα τεράστιο παζάρι ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις για τους δρόμους μεταφοράς. Συγκρούονται, υπάρχουν ανταγωνισμοί, υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα μεγάλων ιμπεριαλιστικών χωρών, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα. Στο παιχνίδι μπαίνει και η Τουρκία και η ελληνική αστική τάξη προσπαθεί να πάρει το δικό της κομμάτι. Νομίζω ότι είναι ένα κουβάρι από εξελίξεις επικίνδυνες για τους λαούς, οι οποίοι θα πρέπει οι λαοί να βάλουν τη δική τους φραγίδα, αποδεσμεύοντας ο καθένας τη δική του χώρα από αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Σε ό,τι αφορά εμάς, εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός θα πρέπει να κάνει την επιλογή της αποδέσμευσης όσο γίνεται νωρίτερα από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλους εκείνους τους οργανισμούς που στην πραγματικότητα εχθρεύονται τα λαϊκά συμφέροντα και την ειρήνη. Μάλιστα. Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο εκεί στη Θεσσαλονίκη, αν και όλοι ευχαριστώ σχεδόν πολύ. Τον ίδιο κίνδυνο ζούμε, στο ίδιο καζάνι είμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Να είστε καλά.